Καριλέρα μου. Λοιπόν, γιατί μεγαλώνουμε. Μία μέρα, θα σου πω ότι έπαθα μία μέρα με την κόρη σου. Λοιπόν, έτσι είπα το νομίζω της ίδιας. Ήταν τότε που κατάλαβα πόσο συνδεδεμένη η οικογένεια είσαστε πραγματικά στα παιδιά. Είπα τους, το της Ερλένας δεν της το είπα. Λοιπόν, πάω στο κλικ ένα πρωί. Τώρα ένα λεπτό. Και έλεγα να τελειώσω μετά σαν βουαγέρα να σας κάνω την κουβέντα. Ένα λεπτό. Αφού βλέπει με παράξενο η Ερλένα προσπαθεί να καταλάβει. Ναι, τι... Λοιπόν, πάω ένα πρωί, παρκάρω στον κλικ. Βλέπω την Ερλένα, τώρα σκουπιστώ ένα λεπτάκι. Εσπάσα σας μέχρι να σας πω κουβέντα. Βλέπω την Ερλένα, ήταν ένας κύριος τσάμε, μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, όχι μεγάλος, αλλά αρκετά πιο μεγάλος από την Ερλένα. Και βλέπω την Ερλένα, πάει πέφτει μες στην αγκαλιά του, μα έμεινε τσάμε αγκαλιασμένη έτσι κανένα λεπτό και ξεκινήσαν και μιλούσαν έτσι πολλά γλυκά. Λέω εγώ, τώρα πρέπει να μιλήσω με την Ερλένα, να δω είναι που γίνεται τώρα η Ερλένα με τόσο μεγάλο άνθρωπο, δηλαδή είναι που γίνεται ας πούμε. Και περνώ που δίπλα του, σαν τράπηκα την ημέρα, περνώ που δίπλα του να βγω πάνω στο ραδιόφωνο και λέει του εντάξει παπά, να σε πιάσω μετά. Θα σου πω εντάξει. Ω, εντάξει ήταν εκείνη η μέρα που κατάλαβα πόσο μεγάλη αγάπη έχουν ο ένας με τον άλλον, ειλικρινά. Αφού ήρθα και λέει εδώ στο γραφείο, ότι παιδιά έτσι έτσι έπαθα σήμερα με την Ερλένα. Και στο τηλέφωνο να τους ακούσεις, Χριστιανά μου. Διαχειτική να σου πω. Μιλάς σαν να γίνει ρε παιδί μου ο φίλος της. Στο τηλέφωνο, ας πούμε. Τώρα, να μου είσαι ρε παπά του τύπου, ποιος σε πειράξε, να μου, τι σου έκαμε ας πούμε. Ναι, είναι πάρα πολλά συνδεδεμένη, εντάξει, είναι η σχέση η κόρης παπά που λέμε πολλές φορές δεν ισχύει πάντα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε ότι ισχύει και με το παραπάνω. Κυρία Λίτσα, αυτό είναι το τυραμισού μας.